Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ, αποκλειστικά στο Sita Vision Sports 7. Ενώ έχει ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ και 6 λεπτά. Κάποιοι ήρθαν και πριν από λίγο, οπότε προσπαθούν να βάλουν τα πανό της ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το σούτ, η κόντρα, δεύτερη προσπάθεια, να το γκολ, 1-0. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με πολύ όμορφο γκολ του Χαραλαμπίδη, ο οποίος κάνει και την κλασική κολοτούμπα. Εδώ κοιτάξτε, η παλιά θα βγει με το γύρισμα του Άλβες, ο Ακοράν, και από εκεί ο Χαραλαμπίδης από πλάγια θέση κάνει την πρώτη κίνηση στο δεύτερο πάτημα, το σούτ, για το 0-1 στο 7ο λεπτό. Στην προηγούμενη χρονιά στο πρωτάθλημα 14-15, 2-6 στο πρωτάθλημα 12-13. Τρομερό σου δοκάρι, φοβερή φάση για την Δόξα. Πάμε να δούμε και το δοκάρι νωρίτερα, που έχουμε πλέον την ευκαιρία. Κοιτάξτε εδώ, ο Κάστρο με τη μία βολίδα, χωρίς καν να το σκεφτεί και δεν μπορούσε να κάνει περισσότερο, αφού εκμεταλλεύεται το λάθος από τον Μουρίγιο για τον Ορτίδ, για τον Λαρένα. Τώρα βγαίνει η μαλλιά, ωραία. Για τον Ορτίς, η ΑΕΚ βγαίνει μπροστά, Ακοράν, ευκαιρία, το σούτ έξω. Η πρώτη πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ στο παιχνίδι μετά το γκολ του Χαραλαμπίδη. Άλλαξε παιχνίδι, ωραία για τον Ακοράν, από πλάγια θέση, περιμένει ο Άλβες, κρατάει ο Ακοράν, θα γυρίσει πιο πίσω. Ο Λαμπάν, το σούτ έξω. Πρώτο πολύ καλό σούτ στο δεύτερο ημίχρονο από τον Βίνσεντ Λαμπάν. Λίγο έξω από την περιοχή της Δόξας όλα αυτά. Ο Λαρένα τώρα εκτελεί μπάλα έξω στην εξωτερική πλευρά της εστίας του Αλεξάνδερ Νέγκρι για να έρθει το ζητούμενο, η ισοφάριση. Πουτζουρίς, Κάστρο χαμηλά, ο Ήλσον πέρασε από όλους την μπάλα. Φοφανά δεν μπορεί να κάνει τον κοντρόλ, ακούμπησε πάνω στον Ορτίχ και απομακρύνθηκε. Η κόντρα με τον Ενινφούλη, μπάλα που καταλήγει στο Ρούντι. Ψάχνει να βρει τον Μπεμπέτο, θα περάσει ωραία αυτός και βγαίνει μπροστά τώρα η Δόξα με τον Λαμπάνα. Τρέχει τον Μπεμπέτο να προλαβαίνει ο Ορτίθ τελευταία στιγμή, προτού ο Μπεμπέτο φτάσει απέναντι από τον Μίνιο. Να διώχνει αρχικά τον Φοφανά για τον Ρούντι. Μπεμπέτο προσπάθησε, ο Γουίλσον, γκολ! 1-1! Η Δόξα σε χρόνους καθυστερήσεων τιμωρεί την ΑΕΚ, που την αφήνει να έχει πάρα πολύ χρόνο και με τις κολοτούμπες του Γουίλσον στον τέξαρο πανηγυρισμό. Και κοιτάξτε εδώ, τον Μπεμπέτο να προσπαθεί με το στήθος την μπάλα, δεν φάνηκε να υπάρχει χέρι, και τον Γουίλσον να πλασάρει υποδειγματικά τον Μίνιο και να κάνει έτσι το Δόξα ΑΕΚ 1-1. Εδώ θα πρέπει να δούμε από άλλη κάμερα αν έχει χρησιμοποιήσει χέρι, αν και η εντύπωση είναι ότι με το στήθος διώχνει ο Μπεμπέτο. Εδώ ίσως φανεί καλύτερα, δεν υπάρχει χέρι.